για τη δυνατότητα που μου δίνετε έστω και μέσω Zoom να συνδεθώ με την εκδήλωση μαζί σας, με τους εκλεκτούς προσκεκλημένους αλλά και τους εκλεκτούς ομιλητές. Λυπάμαι που δεν μπορώ να βρίσκομαι κοντά σας. Είχα προγραμματίσει να είμαι σήμερα στην Καστοριά, αλλά δυστυχώς έκτακτες υποχρεώσεις σας με κράτησαν στην Αθήνα. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη, αλλά ταυτόχρονα θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Μαρία Αντωνίου. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που πέρα από καλή φίλη, την αγαπώ πολύ, ξέρει να βρίσκεται κοντά στους ανθρώπους που πιστεύει, στηρίζει και αγαπάει, αλλά ταυτόχρονα είναι ένας άνθρωπος που θαυμάζω. Τη θαυμάζω ως πολιτικό, γιατί είναι υπερδραστήρια. Έχουμε συνεργαστεί σε πάρα πολλούς τομείς, εξαιρετικά αποτελεσματικά, και έχω πάρει πολλά μαθήματα επιμονής, πείσματος και αποτελεσματικότητας από τη Μαρία. Ταυτόχρονα όμως θέλω να της πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί την ευγνωμονώ που έχει συστρατευτεί σε αυτό το μεγάλο αγώνα, τον αγώνα για την προστασία των παιδιών μας και πιο συγκεκριμένα στην καμπάνια 1 στα 5 του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ήταν το 2013 όταν ανέλαβα το συντονισμό του συγκεκριμένου προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης και η Μαρία ήταν η πρώτη βουλευτής, ήταν η πρώτη γυναίκα που στάθηκε δίπλα μου που ήρθε και μου είπε «Έλενα, δεν στεναχωριέσαι, δεν είσαι μόνη σου, πάμε μαζί για αυτό το θέμα». Να μην ξεχνάμε ότι ήταν ένα θέμα ταμπού για τα ελληνικά δεδομένα εκεί την εποχή. Και δεν ήταν εύκολο να δρομολογήσουμε δράσεις, να ανταποκριθεί ο κόσμος. Η Μαρία μου που με φοβάσαι, είμαι μαζί σου. Και ξεκινήσαμε δράσεις σε όλη την Ελλάδα και στην Καστοριά. Με πρωτοβουλία της Μαρίας βρεθήκαμε στον Μαραθώνιο του Σέρας. Είχαμε τοποθετήσει ένα σταν και μαζί με εθελόντριες, μπροστά η Μαρία, δίπλα εγώ, μοιράζαμε τα παραμυθάκια της ιστορίας κινουμένων σχεδίων. Τώρα στα χέρια σας έχετε το παραμυθάκι που νωρίτερα παρουσιάστηκε, είναι η δύναμη της Βερονίκης, το καινούργιο ενωτικό παραλίου. Στη συνέχεια η Μαρία λέει θα κάνουμε και μία εκδήλωση όπου θα έρθετε με πρόσωπο της αστυνομίας, με εκπροσώπους του χώρου που ασχολούνται με την πρόληψη και με την αντιμετώπιση, να κάνουμε και διάλογο και κάνουμε και μία κλειστή δράση. Και έτσι συνεχίζουμε. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο η ενημέρωση και η συνειδητοποίηση. Επειδή και το θέμα της εκδήλωσης σήμερα αφορά στη γυναικεία παρουσία στην πολιτική, στο ελληνικό κοινοβούλιο. Υπήρξαν πάρα πολλά θέματα που μας απασχόλησαν και κουβεντιάσαμε αρκετά με τη Μαρία και τα δουλέψαμε για να τα παρουσιάσουμε στα Υπουργεία και να ζητήσουμε τη στήριξή τους, που αφορούν στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση, μια πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, που όμως βλέπουμε ότι η γυναικεία παρουσία είναι πολύ έντονη, διότι μετέχουν 11 Υπουργεία και με τη Μαρία καθόμασταν και ετοιμάζαμε τις πολιτικές, τι θα ζητήσουμε από το κάθε Υπουργείο, τι θα ζητήσουμε από το Υπουργείο Παιδείας για να φτάσουμε στα παιδιά, να φτάσουμε στους εκπαιδευτικούς, να τους επιμορφώσουμε, να φτάσουμε στους γονείς, να τους ευαισθητοποιήσουμε. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Τι θα κάνουμε για την αντιμετώπιση μέσα από τα τμήματα ανηλίκων, μέσα από τα τμήματα ασφάλειας που βρίσκονται σε κάθε νομό. Πώς θα ενισχύσουμε την Καστοριά σε αυτό, πώς θα επιμορφώσουμε τους αστυνομικούς μας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και πολλά άλλα που δίνουμε και εκεί καθημερινά τον αγώνα μας, δουλεύοντας και με μεγάλη αγάπη και μεράκι. Θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Θέλουμε σε αυτό το πέρασμά μας από την πολιτική να αφήσουμε κάτι που θα είναι χρήσιμο για τα παιδιά μας. Και βεβαίως όχι μόνο για τα παιδιά και για άλλες ευαίσθητες ομάδες που με τη Μαρία κουβεντιάζουμε τελευταία για θέματα που αφορούν στην τρίτη ηλικία και πολλά άλλα. Δεν θέλω να σας κουράσω. Θέλω να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε τη δυνατότητα έστω και από μακριά να βρεθώ για λίγο κοντά σας. Να ευχηθώ στη Μαρία καλή δύναμη στο έργο της. Είμαστε πραγματικά περήφανοι για τη Μαρία. Δίπλα στον Πρωθυπουργό έχει δουλέψει πολύ, όχι μόνο για την Καστοριά αλλά για όλη την Ελλάδα. Είναι στο πλευρό του κάθε βουλευτή, πάντα κοντά σε όλους μας, όταν κάτι θα χρειαστούμε, να μας στηρίξει, να μας ενισχύσει. Και πραγματικά εύχομαι να έχει κάθε επιτυχία σε ό,τι αναλαμβάνει. Γυναίκες σαν τη Μαρία αποδεικνύουν ότι η πολιτική έχει δυναμική, έχει ευαισθησία και έχει αποτελεσματικότητα. Και έτσι εύχομαι να προχωρήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δώσατε έστω και για